και εκεί είναι όλοι. Καλησπέρα Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Εδώ από τα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας, όπου μόλις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση κατά της διαφθοράς που διοργάνωσε ο μη κυβερνητικός οργανισμός Cyprus Integrity Forum. Ένα θέμα, Μιχάλη, το οποίο βρίσκεται ψηλά στις συζητήσεις τόσο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, των κομμάτων, αλλά και της κοινωνίας το τελευταίο διάστημα. Χαιρετισμούς, όπως είπες και εσύ, απίφθηναν ο αρχηγός της αστυνομίας, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο γενικός ελεκτής και ο γενικός εισαγγελέας. Είχε ιδιαίτερες αναφορές, Μιχάλη, αλλά και διαφωνίες. Να κάνουμε αρχή από τον αρχηγό αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε πως η διαφθορά παρατηρείται σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας και της δημόσιας υπηρεσίας και αναπόφευκτα, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει και σε μέλη της αστυνομίας, χωρίς αυτό ωστόσο να αποτελεί δικαιολογία και διαβεβαίωση, Μιχάλη, για μηδενική ανοχή στα μέλη της αστυνομίας που εμπλέκονται σε τέτοια φαινόμενα. Με τη σειρά το Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε πως είναι διάχυτο το αίσθημα της ατιμωρησίας από την κοινωνία. Αναφέρθηκε σε δημόσια πρόσωπα ωστόσο που μπήκαν φυλακή τα τελευταία χρόνια. Κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει το ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται καλύτερη προσπάθεια η απονομή δικαιοσύνης εκεί και όπου χρειάζεται και στα άτομα που εμπλέκονται ανεξάρτητα από τη θέση τους. Όπως είπε επίσης, πρέπει να γίνονται κατάλληλοι διορισμοί, αλλά και να ψηφίσονται τα κατάλληλα πρόσωπα στα κατάλληλα πόστα. Αλλιώς, όσοι νόμοι και να ψηφιστούν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Με τη σειρά του Μιχάλη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε πως η διαφθορά είναι ένα δύσκολο, πολυδιάστατο και παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ, όπως είπε, η Κύπρος βρίσκεται στην 38η θέση ανάμεσα σε 182 χώρες στο δίχτυ της διαφθοράς και στην 5η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πάταξη διαφθοράς και έκανε ένα κάλεσμα προς όλους. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, όλοι διαπιστώνουν πως υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στην Κύπρο. Προτάσεις έκαναν για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Όλοι το διαπιστώνουν αυτό, Μιχάλη. Εδώ θα έφτανα πόσο ο Γενικός Ελεκτής, ο Δήσας Μιχαηλίδης, διαφώνησε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης όσο αναφορά τη θέση της Κύπρου, καθώς, όπως είπε, από το 2013 και έπειτα, η Παγκόσμια Τράπεζα διαπιστώνει πως η Κύπρος κατρακυλά στους δείκτες της διαφάνειας. Όπως είπε συγκεκριμένα ο Γενικός Ελεκτής και αξίζει αναφοράς, Μιχάλη, όλοι γνωρίζουμε για τους μυζαδόρους εργολάβους, είπε, που καλούν πολιτικούς για να κόψουν κορδέλες στα έργα τους, αλλά και για όσους πλούτησαν έχοντας μπάρπαστη κορώνα. Μια έκφραση, Μιχάλη, που χρησιμοποιούνται για όσους έχουν τα μεγάλα μέσα. Λοιπόν. Στη συνέχεια έγινε μια συζήτηση σε πάνελ με τους αρχηγούς των κομμάτων και τον κόσμο, όπου οι αρχηγοί ξέφρασαν τις θέσεις τους σε όσα πρέπει να γίνουν αναφορικά με την πάταξη της διαφθοράς, Μιχάλη. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.